Τα πυρηνικά όπλα είναι κατά βάση, και αυτό είναι, δηλαδή στη βαθύτερη ουσία, είναι όπλα αποτροπής. Τι σημαίνει αποτροπή? Είναι τάχο, ώστε να δημιουργήσω τέτοιο τρόμο, φόβο, ώστε ο άλλος ποτέ να μην κάνει κάτι που θα με αναγκάσει να τα χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιηθούν, σημαίνει ότι η αποτροπή έχει αποτύχει. Διότι δεν απέτρεψα τον άλλον, έκανε αυτό για το οποίο τον απειλούσα και άρα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Ναι. Εκεί περνάμε σε ένα διαφορετικό κατόφλι, όπου πια τα πάντα είναι ανοιχτά. Θεωρώ ότι εάν δεν κινδυνεύσει η Ρωσία, εννοώ τα κανονικά σύνορα της Ρωσίας και όχι αυτά που τώρα θεωρεί ο Πούτιν, αν δεν σπάσει το μέτωπο τόσο που να αρχίσει να κινδυνεύει η ίδια η Ρωσία ή η Κρυμαία. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει. Αν κινδυνεύσει η Κρυμαία, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εδώ παίζει με τη φωτιά ο Πούτιν. Παίζει με τη φωτιά και δυστυχώς είμαστε όλοι μέσα στη φωτιά. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι ένας πόλεμος που γίνεται κάπου. Είναι κάτι που αρχίζει να μας αφορά απόλυτα και περνάμε πια σε μια τελείως διαφορετική λογική διεθνών σχέσεων που μέχρι τώρα δεν είχε δει η ανθρωπότητα και δεν ξέρω πια ποια θα είναι η εξέλιξη. Γιατί ενδεχομένως και όποιοι φραγμοί υπάρχουν θα πέσουν και ενδεχομένως να έχουμε και πια άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι ήδη έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολύ σκληρές εάν η Ρωσία καταφύγει στη χρήση πυρηνικών. Ενδεχομένως όμως, ή τουλάχιστον πέστε με αισιόδοξο, θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο αυτή τη στιγμή γίνονται απειλές προκειμένου να πάρουν θέση οι δύο πλευρές έναντι μιας όποτε έρθει τελικής διαπραγμάτευσης, και περισσότερο Πούτιν θέτει κάποια όρια στο μέχρι πού θα ανεχτεί μια οπισθοχώρηση των δυνάμεών του, παρά αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματικό σχεδιασμός και ετοιμότητα να χρησιμοποιηθούν. Αυτό όμως δεν μπορώ να το αποκλείσω, όπως σας είπα και πριν, παρά μόνο αν σπάσει τελείως το ρωσικό μέτωπο και πέσει η Κρυμαία. Μέχρι τώρα η κινήση της Ρωσίας, δηλαδή η μερική επιστράτευση που έγινε, οι 300.000 ξέρω πώς θα καταφέρει να στείλει στο μέτωπο, όλα αυτά είναι βήματα και κινήσεις για να μην χρησιμοποιηθούν πυρηνικά. Για να σταθεροποιήσει το μέτωπο, ότι προκειμένου να μην τα χρησιμοποιήσει. Η χρησιμοποίηση θα έρθει μόνο εάν έχουμε μια ολική κατάρρευση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή εκεί και διακινδυνεύσει η Κρυμαία. Εντάξει, εδώ θα πρέπει να το δούμε, γιατί ο πόλεμος κάποια στιγμή τελειώνει όταν έχουν εξαντληθεί και οι δύο πλευρές και όταν πια δεν ελπίζουν. Δηλαδή, η ζημία που τους προκαλεί συνέχεια του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε πιθανό κέρδος για την μία ή την άλλη πλευρά. Και εδώ λειτουργούν και διάφορα επίπεδα. Είναι το επίπεδο του Ζελένσκι, αλλά είναι και το επίπεδο το ευρύτερο, το διεθνές. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και ό,τι αφορά το επίπεδο του Ζελένσκι, όσο έχουν έστω και μικρά κέρδη οι Ουκρανοί, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος θα σταματήσει, θα ανακόψει μόνος του μια επιτυχή μέχρι τώρα επιθετική ενέργεια. Ούτε μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι εμείς έχουμε περιορισμένους στόχους. Προφανώς και για λόγους ηθικούς, αλλά και στο μήνυμα που περνάει προς το λαό και προς το στράτευμα, είναι ότι πάμε να ανακαταλάβουμε τα εδάφη της πατρίδας. Υπάρχει όμως, όπως είπα, και το δεύτερο επίπεδο που είναι το διεθνές. Ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί κάνουν ένα καταπληκτικό πόλεμο και πράγματι οι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι για πάρα πολλά πράγματα. Όμως η ισχύ τους, η στήριξή τους έρχεται απ' έξω. Με οπλικά συστήματα, με πληροφορίες, ακόμα και σε σχεδιασμό. Θέλω να πω ότι το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος και πότε θα αποφασιστεί ότι αρκετά, ας πάμε τώρα να βρούμε μια λύση, να γίνει ένας συμπασμός, θα εξαρτηθεί λίγο και από τον εξωτερικό παράγοντα, δηλαδή τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Δευτερευόντως, δυστυχώς. Εδώ και καιρό υποστηρίζω ότι το Ουκρανικό βαίνει μάλλον προς εκτόνωση στη λογική της σύναψης μιας συμφωνίας και χειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πώς θα γίνει, αφού βέβαια, δεν συζητάνε όμως, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να πιστούν να συζητήσουν. Δεν είμαι σίγουρος αν δεν θέλουν να συζητήσουν και οι δύο πλευρές. Ο Πούτιν επανειλημμένα έχει αφήσει περιθώρια ότι θέλει να συζητήσει, εφόσον φυσικά είναι η πλευρά η οποία διαθέτει εδαφικά κέρδη στον πόλεμο. Ναι. Έτσι, κατέχει ουκρανικά εδάφη. Άρα δεν τον χαλάει, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, να καθίσει να συζητήσει με την άλλη πλευρά, στη λογική του ότι θα κρατήσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά τα οποία έχει κατακτήσει. Υπάρχει
μία έξαρση, αν θέλετε, των δηλώσεων από την πλευρά της Ρωσίας. Ενώ την ίδια στιγμή η συμπεριφορά αφήνει και κάποιες δηλώσεις αφήνουν τα περιθώρια να σκεφτούμε ότι υπάρχει δυνατότητα η προοπτική του να υπογραφεί μια συμφωνία εκεχηρίας. Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρώ πως ο Ζελένσκι θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθίσει να διαπραγματευτεί και να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Δεν νομίζω πως ο ίδιος θέλει να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα τον πιέσουν από την πλευρά της Δύσης για να κάνει κάτι τέτοιο και να σταματήσει όλη αυτή η αναταραχή που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι επιχειρησιακά ο χειμώνας ο οποίος πλησιάζει δεν έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά. Αλλά θα περάσουμε κάποιους μήνες στασιμότητας, οι οποίοι μήνες στασιμότητας θα φθείρουν και τους μεν και τους δε και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους πολιτικά, διότι δεν θα έχουν κάτι να δείξουν. Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε και κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, δυστυχώς, όλους αυτούς τους μήνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που είναι αξιόπιστες οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης, έχουμε μία στασιμότητα στα πεδία των μαχών. Η επανάκαμψη των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει, φαίνεται, φτάσει τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε σε κάποιο όριο. Η ρωσική πλευρά προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές και των Ουκρανών αλλά και της Δύσης με τακτικούς βομβαρδισμούς και εναντίον αμάχων. Είναι μια κατάσταση η οποία, το έχω ξαναπεί και ίσως καθ' υπερβολή βεβαίως, θυμίζει λίγο Βιετνάμ, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια στασιμότητα, αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των αμάχων, χωρίς να υπάρχει προοπτική επίλυσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται μια διέξοδος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταρχήν κατάπαυση του πυρός. Δεν το βλέπουμε αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να απεγκλωβιστούμε από τη σημερινή κατάσταση. Κάποια ιδέα η οποία να ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό και τη Μόσχα και το Κίεβο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρωτοβουλία. Και οποιαδήποτε διαμεσολάβηση είναι διαμεσολάβηση για το Θεαθήνε και προέρχεται από κέντρα όπως η Άγκυρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως καμία δέσμη ιδεών που θα μπορούσε να οδηγήσει κάπου.